Ένα χειροκρότημα για την Αθήσα Λαγκούδη, παρακαλώ. Αν τολμήσουν και ξαναπούν ότι δεν είσαι να κάνεις το τόσο πολύ. Πραγματικά, γεια σου, αγάπη μου. Τι ωραίο κόβιτς που είσαι, έλα, πέρα να κάτσεις την παρέα μας. Καλώστε. Μεγαλύτερη σημασία ότι το λες εσύ. Ποιο? Μα ξέρεις κάτι. Και μου λες, έρχεται εδώ και μου λέει πιο μεγάλη από σένα. Τη λέω πόσο είσαι, Ρανθή. Μου λες 37. Λέω γιατί εγώ πόσο είμαι, νομίζω. Εντάξει, ένα χρόνο πιο μεγάλη θα είμαι σίγουρα. Πόσο είμαι. Δεν έχω γίνει ακόμα εγώ. Θα γίνω σε κάποιους μήνες. Εντάξει. Καλώς μας ήρθες και χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ από κοντά. Η αλήθεια είναι ότι από πέρσι επιδιώκω να έρθει στην εκπομπή. Και είχες παρεξηγηθεί ότι με κάποια σχόλια μπορεί να είχαν γίνει από τον Γρηγόρη. Δεν ξέρω από όλους μας, τέλος πάντων. Και δεν ήθελες πολύ. Κοίτα, πέρυσι ήταν λίγο περίεργη η περίοδος μετά το Survivor και η προσαρμογή και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ δεν πρόλαβα να τα δω και όλα τα στιγμιότυπα και ό,τι είχε υποθεί, απλά υπήρχαν κάποια πράγματα που μου στείλανε δικοί μου άνθρωποι, ξέρεις, οι υποστηρικτές μου στο Survivor και μου είχαν στείλει διάφορα. Και επίσης επειδή είχα αρκετές. Είχα μάλλον μερικές άσχημες εμπειρίες τηλεοπτικές. Και είχα πει μη τριτώσει το κακό, κάπως έτσι. Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, Ανθή. Δεν ξέρω τώρα σε ποια εκπομπή, ούτε θυμάμαι ούτε θέλω να πω κάτι για κάποιον συνάδελφο. Όμως θεωρώ ότι στα θέματα που. Εμένα εκεί μου έγινε πάρα πολύ συμπαθής για κάποιο λόγο. Όταν σε χτυπούσαν λοιπόν για θέματα της οικογένειάς σου ή σε ταύτιζαν κάπως με τον μπαμπά σου, το θεώρησα χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Επιεικώς απαράδεκτο. Και δεν ξέρω, κύριε παιδί μου, πει σαν να μπήκα στη θέση σου, παρόλο που δεν μου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Και λέω, γιατί δεν το κάνω αυτό τη κοπέλα. Στην τελική, δεν σα αρέσει αθλητικά, δεν σα αρέσει σαν παρουσιάστρια. Να την κρίνετε εσείς. Όχι να λέτε για την οικογένειά της. Κοίτα, αυτό ήταν και το μόνο που με πείραξε σχετικά με την οικογένειά μου. Τώρα να μου λέει κάποιο ότι, όπως είπε η Χρύση, ότι είμαι παλτό ή δεν είμαι καλή αγωνιστικά. Πραγματικά δεν μπήκα ως αθλήτρια και δεν είχα κανένα πρόβλημα γιατί δεν ήμουν καλή αγωνιστικά. Όχι άλλο. Το τόλαρες κιόλας. Ότι κάνανε επιθέσεις στην οικογένειά μου, ειδικά από τη στιγμή που εγώ έλειπα και δεν μπορούσα να κάνω και κάτι και να μιλήσω και να υπερασπιστώ την οικογένειά μου. Πήκα δυστυχώς αυτή τη θέση. Ήταν βαρύ. Για λίγο ησυχία μόνο έξω, γιατί κάνουμε εκπομπή να ακούμε κιόλας τη λέει. Ευχαριστώ. Αλλά φυσικά και δεν είχα κάτι προσωπικό ούτε με εσάς ούτε με την εκπομπή. Ωραία, ούτε... Ήταν όμως και λίγο, σου λέω, ήταν λίγο περίεργη εκείνη η περίοδος για μένα. Σωστή. Το καταλαβαίνω και είχες έτσι και μια άμυνα, λογικό είναι, γιατί ήταν και η πρώτη φορά που δέχτηκες bullying. Ήταν η δεύτερη. Η δεύτερη, φορά, ναι, γιατί και στην ΕΡΤ είχα δεχτεί το ίδιο bullying. Ναι, όταν έπεσε, ας πούμε, το μαύρο, μου στέλναν συνέχεια υβριστικά μηνύματα, αλλά σκέφτεγα εγώ που έκλεισε η ΕΡΤ. Δηλαδή, το Twitter μου τότε είχα αναγκαστεί να το κλείσω, γιατί κάθε δευτερόλεπτο δεχόμουν ένα απειλητικό και υβριστικό μήνυμα. Λες, σκέφτεγα εγώ που έκλεισε η ΕΡΤ. Ξέρεις τι νομίζω, Ανθή, πάντως, ότι ακόμα δεν έχεις παρουσιάσει αυτό που σου ταιριάζει. Δηλαδή, πιστεύω ότι από αυτά που έχω ακούσει και από τον Νίκο τον Γεωργιάδη, που είστε και φίλο, ότι είσαι ένα κορίτσι που έχει χιούμορ. Ναι. Μοιράζεσαι στιγμές με τον κόσμο. Ναι. Ισχύει. Από αυτό που είδα λοιπόν από σένα, νομίζω ότι αν αφήσει τον εαυτό σου τελείως ελεύθερο, θα βγάλει τον πραγματικό σου εαυτό και θα είσαι. Ήδη έγινε αγαπητή μέσα από το Survivor. Θα κάνει αυτό που πραγματικά είσαι εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Απλά νομίζω ότι ναι, ίσως να μην μου έχει δοθεί ευκαιρία, ίσως να μην έκανα πράγματα που μου τέριαζαν πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε όλοι τα πάντα και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Και ίσως δεν μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω κάτι που ξέρει να μου ταιριάζει λίγο περισσότερο και να δείξω κι εγώ πτυχές του εαυτού μου όπως το χιούμορ που λες. Που θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω κάτι τηλεοπτικά. Που αυτό να είναι έχεις προτείνει έτσι. Κάτι που θα ήθελες να κάνεις τηλεοπτικά σε κάποιον και το έχει ακούσει, το έχει απορρίψει. Γενικώς έχει πολλές προτάσεις και σε δοκιμαστικά έχει κάνει. Πολλές προτάσεις, καλά, δεν τις αποκρούω με τη ρακέτα του τέννη. Πέρσι είχε όμως. Αλλά είχα, δόξα τω Θεώ. Απλά κάποια πράγματα ξέρεις, που μου άρεσαν εμένα περισσότερο τελικά δεν ευωδόθηκαν και κάποια άλλα που μπορεί να είπα εγώ όχι, γιατί δεν μου τέριαζαν. Θέλω να συζητήσουμε λοιπόν αυτό που σου είπα πριν. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι, παιδιά, με συγχωρείτε. Ας πούμε, όταν μοιράστηκε με τον κόσμο την διαδικασία της κατάψυξης οαρίων, που πραγματικά το λέω και εγώ ότι δεν το λένε όλες οι γυναίκες. Κάποιες ντρέπονται, κάποιες το θεωρούν ταμπού, σου λέει τώρα μεγαλώνω. Εμένα με συγκίνησε. Γιατί και εγώ είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Έχεις μπει. Δεν έχω μπει, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Έχω κάνει πάρα πολλά ραντεβού με γιατρούς, γιατί και εγώ λοιπόν θα γίνω 37 ετών. Και εγώ λοιπόν σε πρόσφατες εξετάσεις που έκανα γυναικολογικές έδειξε ότι η άμυ λοιπόν να πούμε για τους άντρες, οι γυναίκες που γνωρίζουν, είναι μια ορμόνη που δείχνει τη γονιμότητα. Έτσι. Εμένα δυστυχώς είναι πάρα πολύ χαμηλή, σε σημείο να σου λένε οι γιατροί ότι δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο, αν δεν καταψύξει τα οάρια σου τώρα, γιατί μπορεί παιδί να κάνει σε 3-4 χρόνια. Έτσι. Οπότε μπήκε και εσύ σε αυτή τη διαδικασία. Και για μένα αυτό ήταν ένα από του λόγου που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και εγώ.
δεν μου είχε, εμένα δεν μου είχε γεννηθεί, μου είχε προκύψει ακόμη η επιθυμία να γίνω μητέρα. Αλλά σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή στη ζωή μου μπορεί να θελήσω να γίνω. Οπότε επειδή δυστυχώς η αναπαραγωγική μας ηλικία δεν έχει σχέση απαραίτητα με τη βιολογική, το ξέρεις εφόσον έχεις κάνει ραντεβού, ότι οι οθήκες μας γερνάνε καλώς ή κακώς και η ποιότητα και ο αριθμός των οάριων μας μειώνονται. Οπότε σκέφτηκα να κάνω αυτό, να το έχω σαν ασφαλιστική δικλίδα σε περίπτωση που θέλω να κάνω παιδί. Δεν ξέρω αν θα κάνω παιδί, δεν ξέρω επίσης αν θα θέλω να κάνω γενετικά σχετισμένο παιδί, γιατί να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι να κάνεις παιδί. Καλά, ναι, ναι, ναι. Υιοθεσία, ανάδοχος γονέας και όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα, αν μου γεννηθεί η επιθυμία, να έχω και αυτή την επιλογή. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, πώς ήταν σε διαδικασία, ήταν επώδυνη, νιώθεις λίγο. Είμαι εδώ για να σου λύσω όλες τις απορίες, εφόσον σκέφτεσαι και εσύ να το κάνεις. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, για μένα δεν ήταν εύκολη η διαδικασία, μην πω ψέματα. Δηλαδή, ζορίστηκα λίγο. Την έκανες όχι με φυσικό κύκλο, με ορμόνες. Όχι, ναι. Με φυσικό κύκλο θα πάρει πάρα πολύ χρόνο απλά. Και ας πούμε, άμα έχεις χαμηλή την άμμη που είπες στην ορμόνη, δυστυχώς μπορεί να ζοριστείς ακόμη περισσότερο. Και τις στείλουν συνήθως σε κοπέλες που είναι κάτω από 35. Ναι, όχι σε γυναίκες μεγαλύτερες, ναι. Έκανα πάρα πολλές ενέσεις εγώ, γιατί έπαιρνα πιο ενισχυμένη δόση. Μόνη σου στην κυλίτσα. Μόνη. Κοίτα, αποφάσισα να το κάνω μόνη. Μπορείς να πας και στο ιατρικό κέντρο, μπορείς να πας και σε κάποιο νοσοκομείο να τις κάνεις. Απλά επειδή εγώ είχα καταλήξει κάποια στιγμή να κάνω 4 ενέσεις την ημέρα και διαφορετικές ώρες, δεν είχα το χρόνο για να πηγαίνω στο ιατρικό κέντρο να μου κάνω την ένεση, να περιμένω μισή ώρα να κάνω την επόμενη, να ξαναγυρνάω και να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε πήγα την κατάσταση στα χέρια μου. Να σου πω ότι εγώ φοβόμουν πάρα πολύ τις ενέσεις. Δηλαδή ήταν και εσύ. Είναι ό,τι χειρότερο. Μόνο το πρόσωπο δεν πονάνε οι ενέσεις. Βάρα, βάρα, όλα τα υπόλοιπα πάνω να πάρουν αίμα. Έλα μου, ωραία, εντάξει. Πάνω, ναι, για πες. Όπως ακριβώς και για το πρόσωπο, έτσι σκέφτεσαι και αυτό ότι είναι για καλό λόγο. Και εγώ έτσι το πήρα απόφαση δηλαδή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα μόνη μου. Είναι μια επώδυνη διαδικασία. Επώδυνη ήταν. Καταρχάς είναι λίγες ημέρες που. Mm-hmm. Δηλαδή κοντά στις 2 εβδομάδες θα σου πάρει όλο αυτό εδώ. Απλά παίρνεις ορμόνες. Δηλαδή, πρίζεσαι με αυτές τις ορμόνες, και πρίζεσαι, εννοείται. Η ψυχολογία σου, να σου πω, εγώ επειδή προσπαθούσα να διατηρήσω μια καθημερινότητα, να είμαι πάρα πολύ πιστή στο πρόγραμμά μου για να μην έχω ψυχολογικά θέματα. Το είχα πάρει έτσι μονοκόμματα, μονορούφι, κατάλαβες. Μετά όμως λίγο ζορίστηκα ψυχολογικά, νομίζω μετά μου βγήκε. Βέβαια, εγώ δεν μάζεψα ακριβώς και τον αριθμό των οάριων που είναι ο ενδεδειγμένος, ρε παιδί μου, και μετά συνέχισα και με φυσικό κύκλο και θα συνεχίσω. Ναι, μπορεί να, ανάλογα με την γυναίκα, ανάλογα με την ηλικία, να έχεις λιγότερο και να χρειαστεί να κάνετε το επαναλάβει. Όπως είπες. Και ανάλογα με την άμμη. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε δεν είναι γιατί αφορά εμένα. Αν πάρει εξηγήσει, αφορά και εμένα, αλλά μπορεί να αφορά πάρα πολλές γυναίκες που μας βλέπουν. Πολύ σωστά. Πάρα πολλές γυναίκες. Και να πω ότι το σκέφτονται όλες και περισσότερες. Και μου έλεγε μια φίλη μου που είναι γυναικολόγος στο Βέλγιο, ότι στο εξωτερικό αυτό το κάνουν οι γυναίκες ήδη από τα 18 επιβάλλεται. Mm-hmm. Καλά, υπάρχουν και μερικές εταιρείες που, επειδή είναι μεγάλο το κόστος, μην πούμε ψέματα, δεν είναι αμεληταίο το ποσό που δίνεις. Είναι μεγάλο, λες. Υπάρχουν, είναι ανάλογα, εντάξει. Όχι, είναι μεγάλο. Ναι. Είναι. Εκτός αν πας, νομίζω, δεν ξέρω με φυσικό κύκλο πώς φυσικό γίνεται. Είναι πιο οικονομικά. Υπάρχουν μερικές εταιρείες που το κάνουν αυτές για τις εργαζόμενές τους. Το καλύπτουν οικονομικά. Ναι, 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 στο εξωτερικό γίνεται, γίνεται. Απλά στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο πίσω. Όμως, επειδή και στην Ελλάδα οι γυναίκες εργαζόμαστε από μικρή ηλικία, ίσως να μην έχουμε βρει το σύντροφο που θα γίνει πατέρας, ναι, πατέρας του παιδιού μας, ίσως πολλά, φτάνουμε μέχρι τα 40 και τελικά μετά πας και σου λένε για ποιο λόγο. Οπότε δηλαδή, να το κάνεις. Τι κόστος, παιδιά. Εγώ θα ήθελα να μάθω τα πίσω πληροφορία. Εξαρτάται βέβαια και από το γιατρό. Αλλά πάνω από 2-3 χιλιάρικα συνήθως. Ναι, είναι όλη η διαδικασία και τα φάρμακα είναι πάρα πολύ ακριβά, να πούμε. Και επίσης δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Σωστά. Κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτό, τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Καλύψουν κάποια άλλα βασικά τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει όμως, γιατί τις εξωσωματικές ως ένα βαθμό τις καλύπτουν οικονομικά. Οπότε νομίζω ότι ένα ποσοστό είναι πάρα πολύ. Και όχι και όλες, αν ναι, 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 αλλά ένα ποσοστό. Εμένα ο προβληματισμός μου για να πάω τώρα να το κάνω, γιατί σκεφτόμουν να πάω αυτό το μήνα. Τώρα θα το πω πολύ απλά, επειδή και ψυχολογικά είμαι πολύ ευάλωτη, επειδή έχω περάσει και πολύ δύσκολα προσωπικά. Σκεφτόμουν ότι οι ορμόνες θα επηρεάσουν και την ψυχολογία μου και δεν θέλω να πέσω κι άλλο και να είμαι και στην εκπομπή πολύ πεσμένη. Και ταυτόχρονα
δεν θέλω, ας πούμε, να φαίνεται μια κοιλιά πολυπλησμένη, γιατί κάνω μια καθημερινή εκπομπή. Εντάξει, είσαι τόσο ωραία και αδύνατη, Κατερίνα, που για... δεν θα φαίνεται. Απορίες το καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ τα ίδια σκεφτόμουν, μην νομίζεις. Και εγώ, εντάξει, δεν δούλευα και στην τηλεόραση εκείνη την περίοδο, οπότε για μένα ήταν πολύ πιο εύκολο από ότι θα είναι για σένα. Αλλά δεν μπλίζεσαι τόσο πολύ. Και το θέμα είναι και να προσέχεις κιόλας. Μπράβο σου πάντως που το μοιράστηκες. Ήθελα να πω πριν, επειδή το είπες αυτό, ότι ναι, δεν ενδιαφέρει μόνο εσένα και τις υπόλοιπες γυναίκες, ότι μου στείλανε πάρα πολλές γυναίκες μηνύματα και συγκινητικά μηνύματα και μάλιστα κάποιες μου είπαν ότι σε ευχαριστούμε που το μοιράστηκες, γιατί όχι μόνο για την, για την πληροφορία που μας δίνεις, γιατί έχουν πρόβλημα ακριβώς και νιώθουν και αυτές ότι είναι μόνες, ότι ίσως μεγαλώνουν, ότι δεν θα έχουν την ευκαιρία, δεν θα μπορέσουν να κάνουν παιδί και ότι ξέρεις, υπάρχει κάποιος εκεί έξω και υπάρχει κι άλλος τρόπος. Οπότε ήθελα να το μοιραστώ αυτό έτσι κι αλλιώς. Ναι, και πολύ καλά έκανε, σου λέω, γιατί και εγώ το είδα και μετά προβληματίστηκα και λέω να τη μιλήσω, να δω που το έκανε. Ξέρεις, γιατί και εγώ συνέχεια κάνω ραντεβού και παίρνω και εγώ γνώμες. Και καλό θα είναι να το πω και στις φίλες να πάρετε γνώμες, να μην πάτε σε έναν γιατρό. Όχι, και εγώ όπου νιώσετε εσείς καλύτερα. Πολλούς γιατρούς πέρασα από casting, γιατί και εγώ ήθελα να νιώθω ξύς ασφάλεια με το γιατρό μου και να νιώθω ότι έχει κάποιο είδους ενσυναίσθηση. Γιατί είναι ένα πολύ προσωπικό και σημαντικό θέμα. Είσαι σε σχέση αυτή την περίοδο? Όχι. Το δύσκολο λοιπόν είναι αυτό. Όταν δεν είσαι σε σχέση, που αυτό βιώνω κι εγώ, ότι να μπει σε αυτή τη διαδικασία να λες, εγώ πάντα το παιδί, εγώ, το σκέφτομαι στο μυαλό στον καρπό ενός έρωτα. Οπότε μπορεί να είναι πολύ ρομαντικό αυτό που λέω και παλιακό, αλλά έτσι το σκέφτομαι εγώ. Όχι, οπότε λέω τώρα ωραίο. Να μπω σε μια διαδικασία τέτοια, χωρίς να έχω έναν άνθρωπο. Λέω, φόρε γαμώ, το συγγνώμη, μιλάω και έτσι τώρα. Μεγαλώνω και κοίταξε, πέτυχα πολλά στην καριέρα μου και στα προσωπικά μου. Το έχω κάνει χάλια και με πιάνει όλο αυτό μετά, καταλαβές. Κοίτα, είναι πάρα πολύ όμορφο και ρομαντικό, όπως το λες, να προκύψει έτσι και να είναι καρπός ενός έρωτα. Και σου εύχομαι να σου συμβεί μέσα από την καρδιά μου. Εγώ λίγο το έχω ξεπεράσει, βέβαια, αυτό το στάδιο. Θέλω να σου πω ότι σκέφτομαι ότι ακόμη και να μου γεννηθεί επιθυμία κάποια στιγμή και δεν έχω σύντροφο, μπορεί να το αναλάβω ναι, και ναι, μόνη μου να κάνω ναι, ναι. το παιδί. Ναι. Δεν το έχω αποκλείσει δηλαδή αυτό το ενδεχόμενο. Το έχω πει και στους γονείς μου, το έχω δηλώσει. Οπότε είμαι καλυμμένη και από αυτή την άποψη. Και... αλλά έχω μέσα από την καρδιά μου να σου συμβεί όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Και έχεις και εξαιρετικούς γονείς, γιατί έχει φανεί η διακριτικότητά τους και η στήριξή τους σε όλο αυτό που πέρασες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Ανθή μου, θα χαρώ πάρα πολύ να σε ξαναδώ για να μιλήσουμε για το παρακολουθήσω φετινό Survivor. Να έρθει μια μέρα να το σχολιάσουμε. Ξέρει. Πες την αλήθεια, γιατί ρώτησα και εγώ χτες το βράδυ, ήμασταν μαζί. Απάντησε. Στην αρχή δεν είμαι εκείνες τις ώρες στο σπίτι. Αφού μου είσαι όλο με τον Νίκο φαγητά, αυτά, Νίκο. Αυτό, ο Νίκος στέει για όλα, να ξέρεις. Το παρακολουθούσα λίγο στην αρχή, αλλά μετά το έχασα. Αλλά βλέπω κάποια στιγμή ότι δεν χωρίζεις κάποιον παίκτη. Δεν τους έχω δει καλά για να σου πω. Α! η ναυσικά, παιδιά. Πολύ τι καλή. Κούκλα και τι ωραία. Την είδα δύο φορές ένα συμβούλιο και τι ωραία που μιλάει. Σωστά, είναι πολύ the point. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μου φάνηκε πάρα πολύ συμπαθητική, αλλά δεν το έχω δει ολοκληρωμένα για να έχω άποψη και για τους υπόλοιπους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε έτσι και πιο αναλυτικά και να έρθει μια φορά έτσι να κάτσεις και σε όλη ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, να είσαι καλά. Και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου και να σου έρθουν ακριβώς όπως μακάρι. Εγώ για καλό κακό δεν πάω να το κάνω τώρα αυτό. Αλλά να πας να το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Και βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε...